πιστεύω ότι ορίμασαν οι συνθήκες και οι διπλωματικές και οι πολιτικές και έτσι μπόρεσε χθες να ακουστεί και αυτό το νέο, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα δώσει, ειδικά στα νησιά που δεν περιμένουν τα charters, όπως είναι η Χίος και ακόμη δεν είναι έτοιμη γι' αυτό. Θα τα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να φτάσουμε στα επιθυμητά ποσοστά που ήμασταν και πριν. Υπάρχει εξέλιξη. Ναι. Διότι ένα πάγιο αίτημά μας υλοποιείται. Mm-hmm. Και τουλάχιστον εγώ 13 χρόνια επέμενα στο ότι πρέπει η πύλη εξόδου να λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Είμαστε έτοιμοι βεβαίως να υποδεχθούμε περισσότερο κόσμο. Η πύλη εισόδου-εξόδου που λειτουργεί στο νησί μας από το 2013... μόνο θετικά αποτελέσματα έχει φέρει και είμαι σίγουρος ότι πλέον με την παροχή της βίζας πολύ πιο εύκολα και χωρίς κόστος θα έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την εξέλιξη αυτή, την πάρα πολύ θετική για όλα τα νησιά μας. Η πύλη εισόδου για κάθε νησί είναι ένα θαλάσσιο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι μας να υποστηρίξουμε αυτή τη γέφυρα φιλίας που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί στις κατηδίας συναντήσεις που είχαν με τους αντίστοιχα υπουργούς της Τουρκίας. Πάντα έχουμε τις ανησυχίες μας, κύριε Κακούση, και από τις ΝΟΤΑΜ αλλά και από τις πτήσεις οι οποίες γίνονται το τελευταίο διάστημα. Όσο μπόρεσα και πληροφορήθηκα εχθές, θα λέγανε κατά πολύ μειωμένες έως και μηδενικές. Όλα αυτά λοιπόν σίγουρα μας χαροποιούν, μας ικανοποιούν το ότι οι δύο γειτονικοί λαοί πλέον αποκτούν καλές σχέσεις φιλίας και γειτονίας.